Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η μορφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και διαρκής, όπως και απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, στο αντιδραστικό κράτος, στο σάπιο σύστημα. Και αυτή τη μορφή κάνουμε πράξη κάθε μέρα μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις σχολές, αλλά και στα νομοσχέδια που φέρνετε στη Βουλή. Η μορφή του ΚΚΕ δεν αφήνει απ' έξω καμία πτυχή, μικρή ή μεγαλύτερη, της αντιλαϊκής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αφορά όλα τα πεπραγμένα της. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εσείς του ΠΑΣΟΚ, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, πως ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε ούτε εκατοστό να βγείτε έξω από το κάδρο της αντιλαϊκής πολιτικής, αφού μοιράζεστε με τη Νέα Δημοκρατία μια θέση στο κέντρο του κάδρου, δίνοντας από τη θέση της αντιπολίτευσης χέρι βοηθείας στη Νέα Δημοκρατία με την ψήφιση κρίσιμων νομοσχεδίων. Έτσι λοιπόν η μορφή μας αφορά την πολιτική της απελευθέρωσης ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να οδηγηθούμε σε αυτό το έγκλημα, μια πολιτική πιστή στη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου που υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια υπηρέτησαν απαραίτητα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα το διαχωρισμό και μετέπειτα την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, τη λειτουργία του σιδηρόδρομου με κριτήριο τα κέρδη λίγων επιχειρηματιών, τις πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις των ιδιωτών που χρυσοπληρώνει ο λαός μας, την υποβάθμιση του σιδηρόδρομου με ασυντήρητο και επικίνδυνο δίκτυο, υποδομές, απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό, υποστελέχωση. Τραγικές και επικίνδυνες εγκαταστάσεις στα μηχανοστάσια με δεκάδες μικρά και μεγάλα ατυχήματα, ενώ η ασφάλεια των επιβατών πάει περίπατο στη λογική «πάμε και όπου βγει». Και όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών είναι εδώ. Παραμένουν, διατηρούνται στο ακέραιο ένα χρόνο μετά την τραγωδία. Η μορφή μας αφορά την εγκληματική πολιτική διάλυσης κάθε έννοιας πολιτικής προστασίας που εφαρμόσατε όλοι σας όσους κυβερνήσατε, για τα κρίσιμα έργα και τις υποδομές, για την αντιπλημμυρική, την αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση με τις γνωστές τραγωδίες στην Εύβοια, στον Εύρο, αλλά και στη Θεσσαλία με τις τελευταίες πλημμύρες. Έργα και υποδομές που σχεδιάζονται και δεν υλοποιούνται ποτέ με καμία κυβέρνηση και με καμία περιφερειακή διοίκηση, αφού για όλους εσάς τα άκρως απαραίτητα έργα δεν είναι ελκυστικά. Δεν είναι επιλέξιμα, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συμβαίνει διότι στα έργα αυτά δεν μπορείτε να βάλετε διόδια και χαράτσα για να τα μασάνε τα φτωχαδάκια οι μέτοχοι των ιδιωτικών μονοπωλιακών εταιριών. Η μορφή μας λοιπόν συγχρόνως είναι και στην πολιτική που υποτάσσει τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και των παροχών στα κριτήρια του κόστους, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης, της ατομικής ευθύνης, με αποτέλεσμα τα οξυμένα προβλήματα του λαού για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του συνεχώς να επιδεινώνονται. Και στην υπηρέτηση ακριβώς αυτής της στρατηγικής όλα τα κόμματα συμφωνείτε, αφού έχετε ως ιερό δισκοπότερο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ίδια πολιτική που αξιοποίησε την πανδημία ως ευκαιρία για την προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία μέσα από το λεγόμενο νέο ΕΣΥ της επιχειρηματικής δράσης. Είναι η πολιτική που βλέπει την υγεία ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης με τους ιδιώτες να τρέφονται από κάθε έλλειψη στα δημόσια νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να αυγαταίνουν τα κέρδη τους από κάθε μέρα αναμονής για μια στοιχειώδη ιατρική πράξη. Είναι η πολιτική των νοσοκομείων ανωνύμων εταιριών, των ΣΔΙΤ, όπως αυτά που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο Σαντορίνης, η πολιτική που μοιράζει την πίτα της υγείας στους ομίλους, αφήνοντας το λαό εκτεθειμένο με ελάχιστες παροχές και που κουμπώνει με την αντίληψη που έχουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αυτή δηλαδή τη συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, η οποία δήθεν μπορεί να είναι αρμονική, που όμως η μόνη αρμονία που υπάρχει είναι να θησαυρίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας. Είναι λοιπόν η πολιτική που τιμολογεί τη ζωή και την υγεία του λαού μας, όπως βλέπουμε πρόσφατα με την λειτουργία των αποβηματινών χειρουργείων. Είναι η πολιτική των μειωμένων προϋπολογισμών για την υγεία σε συνέχεια των περικοπών από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και της αύξησης των πληρωμών των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, της συνέχισης της αφέμαξης των λαϊκών εισοδημάτων για αγορά υπηρεσιών υγείας και για φάρμακα. Με αυτή λοιπόν την πολιτική
Χρειάζεται να αναμετρηθεί ο εργαζόμενος λαός σε μια περίοδο που επιβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει δίκαιο αίτημα για την προστασία του, που να μην σκοντάφτει στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να μην συγκρούεται με την επιχειρηματική δράση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να στοχεύει το εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντας κάθε μέτρο που μπορεί να σώζει ζωές. Γι' αυτό λοιπόν κάθε άλοθη. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άλοθη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντίστοιχα στο αστικό κράτος, καμία άφεση αμαρτιών στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα που η αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση φθάνει ως το βολικό και μόνο τερέν της ανικανότητας των παραλήψεων στη διαχείριση των λαθών, ζητήματα υπαρκτά στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, τα οποία όμως αναπτύσσονται στο έδαφος του ίδιου του χαρακτήρα του αστικού κράτους, του λεγόμενου επιτελικού κράτους, που είναι ικανότατο όμως στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ομίλων, όχι όμως για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, αντίστοιχα του εισοδήματος και των δικαιωμάτων του λαού μας. Το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, που ακούστηκε στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη και όχι μόνο, όπως έγινε και έγινε όμως στην πράξη στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα και των πυρκαγιών και των πλημμυρών στην Θεσσαλία, αλλά και αλλού, ακριβώς φωτίζει την προοπτική για να ζήσουμε με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας στη σημερινή εποχή και στην Ελλάδα. Κόντρα στη βαρβαρότητα που αναβλύζει από παντού. Η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας αύριο τελειώνει. Για εμάς όμως δεν τελειώνει, αλλά συνεχίζεται στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά, στα σχολεία, στις σχολές, παντού, για να εισπράξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα, βαστάζει της ίδιας πολιτικής και το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε όλοι σας, την πραγματική μορφή και καταδίκη των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και αυτή η πραγματική μορφή και καταδίκη μπορεί να γίνει δύναμη αντίστασης και ανατροπής. Ακριβώς αυτή τη μορφή φοβάστε του λαού, όμως να ξέρετε δεν πρόκειται να γλιτώσετε. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις αντιλαϊκές της πολιτικές. Καμία λοιπόν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε τη ζωή μας μπροστά στα κέρδη των λίγων, που μας καταδικάζει στη φτώχεια, στη μιζέρια, στη δουλειά ήλιο με ήλιο, που βάζει εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών μας. Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο του οργανωμένου αγώνα της διεκδίκησης, της ανατροπής με ένα όσο γίνεται περισσότερο δυνατό ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.